Το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που το ασημίγιο ταχύ πέφτει με ταχύτητα πάνω στον άτυχο μοτοσυκλετιστή σοκάρει. Ο 24χρονος ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού από τη μία στιγμή στην άλλη εξφενδονίζεται στον αέρα και μετά στην άσφαλτο μπροστά στα μάτια του φίλου του που τον ακολουθούσε με άλλη μοτοσυκλέτα. Οι σκηνές είναι σοκαριστικές. Όπως φαίνεται, οι δύο νεαροί μοτοσυκλετιστές που κινούνται κανονικά στη δεξιά λωρίδα, φορώντας και προστατευτικά κράνη, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με το ασημίγιο ταχύ που μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα και θερίζει κυριολεκτικά τον 24χρονο και τη μοτοσυκλέτα του. Ο φίλος του γλιτώνει από θαύμα και είναι εκείνος που σπέβδει δίπλα του για να τον βοηθήσει. Το ασημίγιο ταχύ που οδηγούσε ένας Βούλγαρος υπήκοος συνεχίζει την τρελή πορεία του και πέφτει πάνω σε μαντρότυχο. Το τροχαίο ατύχημα που κόστισε το σοβαρό τραυματισμό του 24χρονου ανθυποπλοίαρχου σημειώθηκε στο Σαραντάρι της Χερσονήσου, εκεί όπου οι στενοί δρόμοι δεν προσφέρονται για υψηλές ταχύτητες όπως αυτές που συνετέλεσαν στο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα. Την ίδια στιγμή η κοινωνία της Ιεράπετρας παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την κατάσταση της υγείας του 23χρονου ποδοσφαιριστή Κώστα Λαμπράκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Το τροχαίο ατύχημα που κόστισε τον τραυματισμό του σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα της Κυριακής στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Βιάνου. Ένας 77χρονος κάτοικος της περιοχής που οδηγούσε αγροτικό αυτοκίνητο με κατεύθυνση του Σμήθους τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε σοβαρά. Ενώ ο ίδιος είχε ολοκληρώσει τις αγροτικές του εργασίες και επέστρεφε στο αυτοκίνητό του. Είναι από τα άσχημα παιχνίδια που παίζει η ζωή. Αντί το αυτοκίνητο να πάει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, έπεσε πάνω στον άτυχο αθλητή της Ιεράπετρας εδώ. Σοβαρά χτυπημένο στο κεφάλι, μεταφέρθηκε από κατοίκους της Νέας Ανατολής αρχικά στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ενώ στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο. Είχα μια επικοινωνία το μεσημέρι με τον πατέρα του. Τα πράγματα είναι σε καταστολή το παιδί. Δεν απαγορεύεται βέβαια ούτε η ίδια του οικογένεια να τον δει. Έτσι, ναι. Ευελπιστούμε να αλλάξουν τα δεδομένα σύντομα.